Κύριε Βαγιανά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε μου επιτρέπετε κάτι πριν να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, γιατί άκουγα και τη συζήτηση που είχατε νωρίτερα με το διεθνολόγο και μιας και είμαστε και το μόνο κόμμα έτσι που με συνέπεια χτες καταψήφισε αυτές τις δύο συμφωνίες, μια κουβέντα να πω και για αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, αν έχετε την καλοσύνη. Φυσικά. Βλέπετε ότι είναι μια πάρα πολύ σύνθετη εξέλιξη και δύσκολη εξέλιξη. Εμείς έχουμε χτυπήσει το καπανάκι με την έννοια πια ότι οι συμφωνίες αυτές με την Ελλάδα, με την Ιταλία και την Αίγυπτο που υπέγραψε η κυβέρνηση για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών είναι ενταγμένες δυστυχώς σε επικίνδυνους σχεδιασμούς άλλων δυνάμεων, τον ΗΠΑ, τον ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχυρών μονοπωλίων, αστικών τάξεων που επιδιώκουν για δικό τους όφελος να βάλουν στο χέρι τον ενεργειακό πλούτο και βρίσκονται και σε παζάρια με την αστική τάξη της Τουρκίας για να την κρατήσουν στην ατοϊκή, στην ευρωνατοϊκή στρούγκα. Έτσι. Με την έννοια αυτή είναι πάρα πολύ επικίνδυνες οι εξελίξεις για τους λαούς της περιοχής και για τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς οι δύο συμφωνίες οργώνουν το έδαφος προς την κατεύθυνση της εχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, της συνεκμετάλλευσης. Όταν λέμε συνεκμετάλλευση εννοούμε το πώς τα ενεργειακή κολοσσοί θα βάλουν στο χέρι αυτό τον ενεργειακό... Το καλό ξέρετε ποιο θα ήταν, κύριε Βαγιανά. Κάποια στιγμή να πέσουν στο τραπέζι τα ποσοστά που θα κρατήσουν οι ενεργειακοί κολοσσοί και τα ποσοστά τα οποία θα πάρουν οι χώρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, είναι αυτά που μπαίνουν στα πορτοφόλια των χωρών είναι τα πορτοφόλια αυτά άδεια, είναι τρύπια, γιατί πάλι καταλήγουν στις τσέπες των μονοπωλίων. Και να δούμε άμα μπορεί η Νορβηγία να μην είναι κομμουνιστική χώρα, αλλά έχει κάνει το ταμείο που έχει κάνει και τα χρήματα πάνε εκεί πέρα, θα πάνε εκεί πέρα που πρέπει. Ενώ κάποιες άλλες χώρες που αναφέραμε δεν... Και η Νορβηγία, να πάρουμε υπόψη μας ότι όλα αυτά τα έφτιαξε σε μια φάση όπου βρισκόταν στα σύνορα μιας παγκόσμιας διαπάλης, όλες τις σκανδιναβικές χώρες, ανάμεσα στις χώρες του καπιταλισμού και του σοσιαλισμού, και την ιδιαίτερη προσοχή που δώσανε σε αυτές τις χώρες ώστε να αποτραπεί η ακτινοβολία που εξέπεμπε η Σοβιετική Ένωση και άλλες σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, για να σταματήσουν να βάλουν ένα φραγμό, έτσι. Τις πρόσεξαν ιδιαίτερα αυτές τις σκανδιναβικές χώρες. Να πάμε όμως και στο θέμα μας, γιατί έχουμε και δελτίο ειδήσεων σε λίγα λεπτά. Κοιτάξτε να δείτε. Η κατάσταση σαφώς είναι πάρα πολύ άσχημη. Και είναι άσχημη γιατί ακούμε διακηρύξεις και ακούμε και διάφορα που έχουν να κάνουν με την ατομική ευθύνη, αλλά δεν βλέπουμε τη συλλογική ευθύνη. Την ευθύνη δηλαδή που θα πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σοβαρό κράτος στην αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Έτσι. Και μιλάω πρώτα απ' όλα, βλέπετε, καταρχήν αυτά που αντιμετωπίζει ο μέσος Έλληνας, έτσι, πριν πάμε στους μετανάστες, που είναι μια ευαίσθητη κατηγορία, άνθρωποι που έχουν ξεσπιτωθεί, που είναι θύματα των υπεριαλιστικών πολέμων, της εκμετάλλευσης των χωρών τους κτλ. Αλλά εδώ δεν υπάρχουν δρομολόγια στα λεωφορεία. Ο κόσμος συνοστίζεται μέσα στα λεωφορεία. Το έχουμε προβάλει πολλές φορές. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση. Αυτά που λένε για την ετοιμότητα στα νοσοκομεία κτλ. Δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες προσλήψεις ούτε ιατρικού, ούτε στην πραγματικότητα και νοσηλευτικού προσωπικού. Υπάρχει το ζήτημα το πώς θα αξιοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας στις συνθήκες της πανδημίας. Δηλαδή είναι δυνατόν να πληρώνουμε σήμερα, στον 21ο αιώνα, να πληρώνουμε για να μάθουμε αν έχουμε αυτή την ασθένεια? Αυτά θα έπρεπε να είναι δωρεάν και να αξιοποιείται και ο ιδιωτικός τομέας σε αυτές οι δυνατότητες που υπάρχουν, στο να ξέρεις έχεις ή δεν έχεις αυτή την ασθένεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά και αυτό το ζήτημα θα το αναδείξουμε σαν κόμμα το επόμενο διάστημα. Ετοιμάζουμε μια μεγάλη εκδήλωση την επόμενη εβδομάδα στις 3 του Σεπτέμβρη με ομιλητή του Γενικού Γραμματέα του κόμματός μας για αυτά τα ζητήματα που αφορούν την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων του λαού σε συνθήκες πανδημίας και καπιταλιστικής κρίσης. 3 του Σεπτέμβρη μήπως θα συμπλέψετε με το κοινά, γιατί κάτι μου θυμίζει αυτή η ημερομηνία. 3 του Σεπτέμβρη που λέτε. Σας προβοκάρω τώρα. Το Πασόκ, το κοινάλ είναι κάτι άλλο μας λένε.
Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά, καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ χειρότερη στα κέντρα όπου μαζεύουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και πριν την πανδημία η κατάσταση ήταν άσχημη σε ό,τι αφορά την υγειονομική κατάσταση και την υγειονομική περίθαλψη αυτών των ταλέπορων ανθρώπων και του προσωπικού που δουλεύει εκεί πέρα, το οποίο δεν είναι αρκετό, και βέβαια βλέπουμε να δίνεται το βάρος στις διάφορες ΜΚΟ και όχι στις δημόσιες υπηρεσίες που θα έπρεπε να είναι ενισχυμένες και να ασχολούνται με αυτό το ζήτημα. Και τώρα με τις συνθήκες αυτές της πανδημίας η κατάσταση, καταλαβαίνετε, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη για αυτόν τον κόσμο που μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες στην επέκταση αυτής της ασθένειας ανάμεσα σε αυτούς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα. Κύριε Βαγιανά, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θέλω μέσα σε ένα λεπτό να μου πείτε το εξής. Τι θα γίνει με τους ανθρώπους στις δομές, τι θα γίνει με τους ανθρώπους στις φυλακές, τι θα γίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι ξεχασμένοι, είναι πίσω από τον ήλιο. Γιατί στην καθημερινότητά μας αυτά τα οποία λέτε για τα νοσοκομεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα βλέπουμε, τα συζητάμε μεταξύ μας. Έχουν αυτοί οι οποίοι τα θέτουν ακόμα και πολιτικό όφελος από τους πολίτες, δεν το λέω κακοπροαίρετα. Με αυτούς τους ανθρώπους όμως οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα που βρίσκονται, ποιος θα ασχοληθεί και μπορεί να πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενδιαφέρει να πιέσει? Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις πληγές εκείνες που έχει δημιουργήσει το πρόβλημα με τις επεμβάσεις της σε διάφορες άλλες χώρες μαζί με τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους. Είναι αυτοί που διαμελίσανε χώρες όπως τη Λιβύη, που τη δείξανε μέσα στον εμφύλιο σπαραγμό. Είναι αυτοί που προκαλέσαν αυτά που προκαλέσανε στη Συρία. Έτσι. Δεν είναι μέρος της επίλυσης του ζητήματος, είναι μέρος του προβλήματος. Και δυστυχώς προσπαθούν να μετατρέψουν όλα αυτά τα χρόνια την Ελλάδα σε μια φυλακή, σε ένα αποστακτήριο, να το πω έτσι, για το προσφυγικό ζήτημα. Από εδώ, εδώ θα βάζουν μια φραγή, μια φυλακή, και από εδώ θα διαλέγουν με το σταγονόμετρο αυτούς που τους ενδιαφέρουν να παίρνουν προς τις άλλες χώρες. Έτσι. Εδώ χρειάζεται να γίνουν πραγματικά, να υπάρχει προσωπικό σε όλους τους τομείς, υγειονομικό προσωπικό, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, να χορηγηθεί άσυλο σε αυτούς τους ανθρώπους, να υπάρχουν εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Έτσι, χρειάζονται γενναίες αποφάσεις. Δεν είναι η λύση η φυλάκιση αυτών των ανθρώπων. Η λύση είναι να μπορούν να πάνε εκεί που έχουν σκοπό να πάνε, εκεί που είναι οι συγγενείς τους, οι φίλοι τους, που μπορούν να ενσωματωθούν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και στη χώρα μας όσοι επιλέξουν να μείνουν εδώ πέρα, να υπάρχει τέτοια διευκόλυνση και όχι η φυλάκισή τους και ο εγκλεισμός τους μέσα σε χώρους.